Σε σκουπιδότοπο έχει μετατραπεί η παράκτια περιοχή της λίμνης στο σημείο που συνδέει την Τραμπάτοβα με το νησί. Παλιά στρώματα, τρόφιμα, μπετόνια από λάδια μαγειρικής, ακόμη και παλιοί απογροφητήρες συνθέτουν εδώ και μερικές μέρες μια εικόνα που ασφαλώς δεν τιμά κανένα. Το μπαλάκι στο Δήμο Ιωαννιτών, προκειμένου να προβεί στον καθαρισμό της περιοχής, έριξε με δηλώσεις του ο κύριος Δημήτρης Τσιγάρας, αντιδήμαρχος του Δήμου Περάματος, ο οποίος τόνισε μεταξύ άλλων. Αυτά τα σκουπίδια είναι τα σκουπίδια της Νήσου. Τα σκουπίδια της Νήσου κάνει από κομιδίο Δήμος Ιωαννιτών. Και ως εκ τούτου, εγώ απορώ γιατί υπάρχει αυτή η κατάσταση. Τίποτα άλλο δεν έχω να πω, δεν έχω να προσθέσω ή να καταγγείλω κάτι. Εγώ σαν αντιδήμαρχος και επειδή είμαι σε αυτό το τομέα, δεν είναι ένας τομέας και ένα δύσκολο κομμάτι, αλλά προσπαθούμε να διατηρήσουμε το Δήμο όσο δυνατόν καθαρότερο. Παλιότερα ναι, γιατί οφείλω να σας πω ότι δεν υπήρχε άλλη φορά τέτοια κατάσταση, γιατί πραγματικά ερχόμαστε πολλές φορές σε συναντήσεις, μιλάμε, αλλά πρώτη φορά γίνεται αυτό και δεν είναι κάθε μέρα, δεν υπάρχουν τόσα σκουπίδια. Δεν ξέρω όμως γιατί τώρα προέκυψε αυτό, γιατί παλιότερα και συγκεκριμένα το καλοκαίρι και το φθινόπωρο η περιοχή τότε εδώ έλαβε από καθαριότητα. Δεν ξέρω όμως τι προέκυψε τώρα. Για ένα φαινόμενο που παρουσιάστηκε τις μέρες των Χριστουγέννων έκανε λόγο αντιπρόεδρος της κοινότητας Νήσου, κύριος Άγγελος Μπίτσικας, τονίζοντας παράλληλα ότι στις αρχές Δεκεμβρίου ο συγκεκριμένος χώρος είχε καθαριστεί με πρωτοβουλία της κοινότητας. Του Αγίου Νικολάου συγκεκριμένα ο χώρος αυτός με πρωτοβουλία της κοινότητας ήταν καθαρός. Παρουσιάστηκε αυτό το θέαμα τις μέρες των Χριστουγέννων. Βλέπετε ότι είναι βαμβακέλια, ότι είναι κατασκευές από κουζίνες κλπ. Δηλαδή δείγματα που δεν αφορούν την κοινότητα Νήσου. Η κοινότητα Νήσου για ένα πράγμα μπορεί να υπερηφανεύεται μέσα σε όλα τα άλλα. Για την καθαριότητα που την κατέχει από τους παππούδες μας, τους προπαππούδες μας, τους γονείς μας και τη συνεχίζουμε κι εμείς. Δηλαδή